Πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι πλέον υπάρχει μια εξασθένιση των ανέμων, οι οποίοι πραγματικά δυσκόλεψαν πολύ τις συνθήκες πυρόσβεσης και είδαμε το μέτωπο να επεκτείνεται, το πύρινο αυτό μέτωπο, λόγω της διαρκούς αλλαγής της κατεύθυνσης των ανέμων. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς αυτή την ώρα? Αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι σε όλα τα μέτωπα σε ύφεση, υπάρχουν μικρές εστίες που επιχειρεί αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική με τα οχήματά της σε πάρα πολλά μέτωπα. Έχουν κάνει εγκαταστάσεις και προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές όσο είναι δυνατόν και τουλάχιστον στην περίμετρο του μετώπου, ούτως ώστε το πρωί που από ό,τι μας έχει πει η μετεωρολογική υπηρεσία θα έχουμε δυνατότερους ανέμους, γιατί μας έχει δώσει 5 και 6 και 7 μποφόρια αύριο, τα ξέρετε εξάλλου. Τουλάχιστον να μην υπάρχουν εστίες που θα μπορούν να ζωπηρεωθούν. Αυτή είναι η μάχη που δίνεται τώρα, να μην υπάρχουν πουθενά εστίες που θα μπορέσουν να αναζωπηρώσουν τη φωτιά, γιατί αυτό ήταν και το μεγάλο πρόβλημα όλη τη γυμνά τις προηγούμενες μέρες. Εκεί που γινόταν επέμβαση και πάνω που λέγαμε άντε και τα καταφέραμε, άντε και λέξαμε κάπως την κατάσταση, καινούργια αναζωπήρωση. Και πάλι και πάλι, και αυτό ήταν και σήμερα που δημιούργησε τόσα πολλά μέτωπα, πολλές αναζωπηρώσεις. Είναι μια πραγματική μάχη αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά μέτωπα και νομίζω θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εμείς βρισκόμαστε εδώ να βοηθήσουμε την πυροσβεστική όπου μπορούμε στο έργο της. Πριν από λίγο ήρθαν από την περιφέρεια 500 γεύματα και 3.000 νερά και τα μοιράσαμε στους πυροσβέστες μέσω του δικτύου που έχει η πυροσβεστική υπηρεσία και μέσω προσκόπων που γίνει μια ομάδα εδώ προσκόπων και τα παιδιά αυτά βοηθάνε τουλάχιστον σε αυτό το τομέα. Μας είπαν πού μπορούμε να βοηθήσουμε στις προμήθειες, κάπου να πάμε ένα νερό σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα εκεί στη φωτιά και κορακιάζουν. Είναι μια προσπάθεια έτσι που δεν φαίνεται, αλλά είναι πραγματικά και ουσιαστική και αναγκαία. Είναι σίγουρα ουσιαστική. Πιστεύουμε ότι αν έχουμε καταφέρει μέχρι το πρωί να σβήσουν όλες αυτές οι μικροαιστείες, δεν θα φοβηθούμε και τον άνεμο που περιμένουμε για αύριο. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι τεράστιο το μέτωπο. Κύριε Φιλίππου, παραμένει ένα μέτωπο περίπου 25 χιλιόμετρων, όπως ήταν τουλάχιστον η αρχική εικόνα, ή το γεγονός ότι επεκτείνεται λόγω της αλλαγής της φοράς του ανέμου, αυτό δεν καθιστά εφικτό ακόμα και εσείς να έχετε μια σαφέστερη εικόνα? Όχι, σίγουρα οι ανέμοι και παίζουν το ρόλο τους. Αυτή τη στιγμή δεν είναι στιγμή να πούμε, ή τουλάχιστον εγώ πούμε όλες τις μέρες, δεν έχω κάποια αίσθηση να σας πω ότι είναι τόσο έκταση. Αυτό που λέμε είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση και η προσπάθεια που κάνετε να μην υπάρχουν αιστείες το πρωί για ό,τι μας περιπτώσει και ό,τι μένει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πέρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις όλα τα βιτιοφόρα που έχει στείλει η περιφέρεια αλλά και πολλά των δήμων ακόμα που βοηθούν την πυροσβεστική στο έργο της. Υπάρχουν τα σκαπτικά μηχανήματα και τα επιστριοφόρα, 7 έχει περιφέρεια και 3 από το στρατό που επιχειρούν ακόμα και κάνουν ζώνες. Και στη δημιουργία αντιπυρηνικών ζωνών. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι μας δίνεται ένα μήνυμα αισιοδοξίας, λέγοντας ότι τα μέτωπα, τέλος πάντων η φωτιά είναι σε ύφεση στα περισσότερα μέτωπα. Ναι, είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή. Μεγάλη εστία δεν έχουμε, μικροεστίες. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια να καταλυστούν και νομίζω να το πετύχουμε. Ωστόσο, οι αντιπυρικές ζώνες εξελίσσονται διαρκώς και με τη συμβολή, όπως είπατε, εθελοντών αλλά και κατοίκων, κύριε Φιλίππου. Ναι, πραγματικά υπάρχει και αυτή η βοήθεια που είναι πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστική. Δεν μπορούμε να πούμε όχι. Υπάρχει κάποιος επιπλέον σχεδιασμός, τον οποίο εσείς κρίνετε ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να εφαρμόσετε στη διάρκεια της αυριανής μέρας? Τουλάχιστον ακούμε ότι από τις 10 και το πρωί. Αυτό που συζητήσαμε ναι. Και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όταν πια τα φωτιά είναι έτοιμα, και τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα, να βρίσκονται εδώ από την πρώτη πρωινή ώρα, δηλαδή από το πρώτο φως που βγαίνει. Θα είναι εδώ και όπου χρειαστεί θα παρέμβουν. Τουλάχιστον να προλάβουμε να μην έχουμε τυχόν επεκτάσεις, γιατί ξέρετε αυτά τα πράγματα άλλα λέμε τώρα και άλλα γίνονται μετά από 10 λεπτά. Είναι πολύ σωστό νομίζω αυτό που επισημαίνετε. Άλλωστε, αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος, κύριε Φιλίππου, είχαν επισημάνει από το πρωί ότι η πυρκαγιά είναι πολύ δύσκολη, καθώς εκτός των άλλων η μεγάλη θερμοκρασία που αναπτύσσεται από την καύση του πυκνού δάσους δημιουργεί ένα μικροκλίμα στην περιοχή με πολλαπλασιασμό της έντασης του ανέμου και βεβαίως με τη δημιουργία ανωδικών ρευμάτων που δεν επιτρέπουν ούτε στα εναέρια μέσα να κατέβουν χαμηλά. Μα αυτό είναι ακριβώς, ότι ο αέρας ό,τι και να είναι μέσα στο πύρινο μέτωπο δεν ελέγχεται, γιατί
έχει δυστυχώς τους δικούς του κανόνες, δημιουργεί στροβίλους, δημιουργεί όλα αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ας είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα μέχρι το πρωί, γιατί είναι μια υπερπροσπάθεια αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντική και η συμβολή των ενόπλων δυνάμεων του στρατού, κύριε Φιλίππου. Βέβαια, βέβαια, έχουν φέρει εδώ τα μηχανήματα οι άνθρωποι αυτοί. Έχουν πέσει με σφωτίδιο που κάνει πολύ μεγάλες αντιπυρικές ζώνες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Φιλίππου. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να είναι η τελευταία δύσκολη νύχτα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.